Πάμε να ανοίξουμε ξανά την πολιτική συζήτηση, καθώς σήμερα είχαμε μια κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Μιχελογιαννάκη, δεν ξέρω καταρχήν αν έχετε ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαση. Ναι, πριν από ένα τέταρτο τελείωσε. Πριν από ένα τέταρτο τελείωσε. Ακούσαμε την αρχική έτσι, τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε ό,τι έχει να κάνει με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Φαντάζομαι ότι ακολούθησε και μια συζήτηση μεταξύ σας μετά. Και τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν περισσότερο στο επίκεντρο, θέλω να μου πείτε. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν υπήρξε ένας γόνιμος διάλογος. Μιλήσανε γύρω στα 30 άτομα. Και υπήρξε, είναι η είδηση τώρα που το βγάζετε στις πρώτη και δευτερολογία του Πρωθυπουργού, ναι. Και κλεισμένων των θερών όμως. Εκεί ξεκαθαριστήκαν ορισμένα πράγματα όσον αφορά στη στάση την οποία θα έχουμε στις επιτροπές τώρα που θα μπει στη κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε ό,τι έχει να κάνει με ποια ζητήματα. Ναι, πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Θα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Ναι. Καταρχήν, όσον αφορά το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Εκεί η πλειοψηφούσα άποψη και η άποψη και του Πρωθυπουργού είναι να μην φτάσουμε σε καμία περίπτωση σε ιστορική ρήξη, αλλά σε ιστορικό συμβιβασμό. Δηλαδή, το άρθρο 3 όσον αφορά την ουδετερότητα να μην το καταργήσουμε αλλά να το αναθεωρήσουμε κατά κάποιο τρόπο με συζήτηση ακόμα στην Εκκλησία και κατά τη διάρκεια των ημερών που θα συζητούνται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές το ζήτημα αυτό. Άρα ανοίγεται διάλογο με την Εκκλησία σε ό,τι έχει να κάνει με τη θρησκευτική ουδετερότητα. Όσον αφορά την ουδετερότητα και να συζητηθεί αυτό με τη λογική όχι σε καμία περίπτωση κατάργηση του άρθρου 3. Δηλαδή, αυτή η έκφραση η οποία σας είπα τα λέει όλα. Όχι ιστορική ρήξη, ιστορικός συμβιβασμός. Το οποίο λέει πολλά, πιστεύω. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό να βρείτε κοινά σημεία πλεύσης, ότι είναι, και είναι το επιχείρημα, είναι η συγκυρία ένα, ότι βρίσκεται επικεφαλής της Εκκλησίας ο κύριος ο Σεβασμιότατος Ιερώνυμος, ο οποίος κρατεί σχέσεις και στάση η οποία είναι πάρα πολύ διευκολυντική όσον αφορά την εξέλιξη των πραγμάτων στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Άρα, επειδή το άρθρο 3 ορίζει την επικρατούσα θρησκεία, αφήνουμε αυτό ως έχει. Ποια άρθρα αλλάζουν, δηλαδή, ποια είναι η πρότασή σας, μάλλον, για να αλλάξουν. Το δεύτερο θέμα είναι όσον αφορά, ας πάρουμε το ζήτημα των θητιών των βουλευτών. Θα πάμε για τρεις θητείες. Ναι. Οι θητείες αυτές θα είναι τρεις συνεχόμενες, οι οποίες θα είναι ή 12 χρόνια, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αυτό, ή θα θεωρείται θητεία αν έχει κάνει τα 3/4 της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Μετά θα μπορεί βέβαια να χάνει τις εκλογές ή θα μπορεί να ξανακατεβαίνει. Άρα τρεις συνεχόμενες. Αυτό όσον αφορά για τους βουλευτές. Όσον αφορά τώρα για το θέμα του ψήφων των ομογενών. Εκεί επικράτησε η λογική του να πάμε σε εκλογή 5 βουλευτών μάλλον από την ομογένεια. Ναι. Να μην συναθρίζονται τα ποσοστά σε στα εκλογικά ποσοστά των εκλογών, αλλά να εκλέγουν 5 βουλευτές ώστε να υπάρχει μια αντιπροσύπτωση 305. Όσο αφορά τώρα την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι πολύ σημαντικό. Εκεί τα πράγματα μένουν ως εξής. Γίνανε οι 200 ψήφοι, δεν βρεθήκανε 180 και πάμε για εκλογές. Αφού δεν ετελεσφόρησε η διαδικασία. Δεν θα πηγαίνουμε για εκλογές, δεν θα διαλύεται η Βουλή, αλλά θα γίνεται ένα εξάμηνο, ένα μήνα, εκλογές με ζητούμενο τους 180 και αν τυχόν στους 6 μήνες δεν ετελεσφορήσει, τότε θα πάμε σε εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό, χωρίς όμως αυξημένες αρμοδιότητες. Προσέξτε.
Ναι, τώρα, αυτό θέλω να μας το διευκρινίσετε λίγο. Μισό λεπτό, κύριε Μιχελογιαννάκη. Καταρχήν. Είναι ένα συγκαλεί, παραδείγματος χάρη, ένα συγκαλεί συμβούλιο αρχηγών ένα, ή να παρεμβαίνει στη Βουλή και να έρθει στη Βουλή να μιλάει. Ναι. Για θέματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία της εκλογής, θα γίνονται δύο ψηφοφορίες και αν δεν έχουμε τους 180 θα πηγαίνουμε σε όχι, όπως εκλογή. Παλιά, όπως παλιά. Το αναεξάρτητο που είπατε, διευκρινίστε λίγο. Αντί να έχουμε εκλογές, θα πηγαίνουμε σε 6 μήνες, ανά μήνα με το ζητούμενο των 180. Δεν τους πιάσαμε τους 180 στους 6 μήνες, θα πηγαίνουμε στη βάση, στο εκλογικό σώμα του λαού να αποφασίζει. Άρα, ανά μήνα, μέσα σε διάστημα 6 μηνών, θα αναζητάτε τους 180 ναι, και εφόσον όχι, θα πάμε στη διαδικασία. Θα πηγαίνουμε μετά, ναι. Ναι. Εδώ τώρα μπήκε η διαδικασία. Μπήκε στη διαδικασία και μια άλλη άποψη, ναι, η οποία λέει το εξής, ότι όταν έχει αυτή η αναλογική, η 151 είναι ουσιαστικά το 50% του ελληνικού κράτους, δεν είναι. Mm-hmm. Οπότε να μπει και αυτό, αλλά αυτό θεωρείται ότι είναι τελικά επιλογή προέδρου με κομματική προέλευση. Και εμείς θέλουμε να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία, να διευρύνουμε τη λαϊκή κυριαρχία. Να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι μόνο μια κομματική, αν θέλετε, δηλαδή της κυβέρνησης επιλογή. Ναι. Το τέταρτο θέμα τώρα που μπήκε είναι όσον αφορά τώρα την απλή αναλογική. Στην απλή αναλογική το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει, θα βγαίνει ένα κατόβλι στο 2%, στο 1%, στο 3%, θα συζητηθεί στις επιτροπές αυτό. Ποιο κυριαρχεί το κατόβλι, αυτό να κυριαρχεί είναι ποιο. Κυριαρχεί το εξής, ότι να υπάρχει ένα ισοδύναμο βουλευτών. Δηλαδή, τι εννοώ, επήρε 30%, βγάζει 100 βουλευτές, δηλαδή δεν είναι απλή αναλογική. Να μπορείς να πάρεις ακόμα ένα 10%, 10 δηλαδή ακόμα. 110. Ναι. Αυτό είναι όσον αφορά το θέμα του εκλογικού συστήματος. Άρα εκλογικό σύστημα είπαμε, πρόεδρο δημοκρατία είπαμε, ομογενής είπαμε. Τώρα, μπήκε το ζήτημα ο πρωθυπουργός να είναι μόνο βουλευτής εκλεγμένος. Και όχι όπως τα χρόνια του Μνημονίου που ζήσαμε τις καταστάσεις τις τραγικές που διορίζανε πρωθυπουργούς. Άρα όπως και δίποτε ο βουλευτής, ο πρωθυπουργός να είναι και βουλευτής. Και βουλευτής. Και όχι αυτό που γινόταν. Και το τελευταίο ότι θα αφήσουμε τη δυνατότητα του πρωθυπουργού, γιατί μπήκε στο δημόσιο διάλογο, μια και το κάναμε αυτό, να είναι υπουργοί και βουλευτές, γιατί πόσους εξοκοινοβουλευτές έχουμε, πάρα πολλούς. Αλλά τελικά είπαμε να το κουβεντιάσουμε πάλι στις επιτροπές, αλλά η άποψη του πρωθυπουργού είναι να έχει την ευχαίρεια να βάζει και εκτός βουλευτών και πρόσωπα εξοκοινοβουλευτικά. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι, κύριε Μιχελογιαννάκη, είναι ότι υπήρξε μία συζήτηση σε πολλές και διαφορετικές βάσεις, με την έννοια ότι είναι πολλά και σημαντικά τα ζητήματα αυτά και φαντάζομαι ότι υπήρχαν και διαφωνίες. Χρονικά κοιτάξτε, το βλέπετε. Η πλειοψηφία όμως σε αυτά μπήκε. Ήταν μια ήρεμη συνεδρίαση. Σε ό,τι έχει να κάνει, λίγο διευκρινίστε μου κάτι, σε ό,τι έχει να κάνει τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, είπατε το άρθρο 3 μένει ως έχει. Τι είναι εκείνο το οποίο θα αλλάξει. Αναθεώρηση θα που κάνουμε και όχι κατάργηση. Δηλαδή, την ουδετερότητα θα την κουβεντιάσουμε με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να μην υπάρξει, να υπάρξει σεβασμός σε όλες τις θρησίες και όσον αφορά την Ορθόδοξη να υπάρχει ένα προβάδισμα. Ένα προβάδισμα, μάλιστα. Ναι. Κύριε Μιχελογιαννάκη, εσείς ζητήσατε τίποτα άλλο μέσα στις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας? Όχι, αυτά, και το ρωτάω αυτό, εντάξει, έστω σε επίπεδο συζήτησης μεταξύ σας οι βουλευτές. Και γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί έχουμε προημερών την παρέτηση του κύριου Νίκου Κοντζιά, τέως Υπουργός Εξωτερικών, και μάλιστα μπαίνει εδώ το ερώτημα ότι και εσείς οι ίδιοι βουλευτές δεν γνωρίζετε τι έγινε σε εκείνο το περιβόητο Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ έκανα μια πρόταση και ζητούσα τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου για να μπορώ να γνωρίζω τουλάχιστον εγώ ως βουλευτής το τι γίνεται, γιατί θεωρώ απαράδεκτο να μην γνωρίζω. Άρα ήθελα να κάνω την πρόταση να δοθούν στη δημοσιότητα
όχι στον Ευρύ, στη δημοσιότητα σε εμάς βουλευτές τουλάχιστον, που να γνωρίζουμε. Νομίζω ότι είναι άκρος δημοκρατικό δικαίωμα ενός βουλευτή να γνωρίζει. Την κάνατε αυτή την πρόταση? Δεν υπήρχε περιθώριο χρόνου, συνεδριάζαμε 5 ώρες συνεχώς για τη συνταγματική αναθεώρηση και δεν υπήρξε ούτε λεπτό ελεύθερο για συζήτηση άλλη εκτός της ατζέντας της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα την κάνετε? Που είστε και μόνοι, ναι, θα το προχωρήσω. Θα το προχωρήσετε. Θα ζητήσετε, φαντάζομαι, μαζί με τα πρακτικά του Υπουργικού να σας δοθεί και η επιστολή του κ. Κοντζιά, η οποία δόθηκε στον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, να γνωρίζουμε τι γίνεται. Γιατί πρέπει δεν να σταματήσει αυτό ο ατελέσφορος διάλογος τώρα μεταξύ Κοντζιά Καμένου. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Να γνωρίζουμε τι υπόθηκε μέσα, τι το καλύτερο πάνω σε αυτό, οπότε να μπορούμε να εκτιμήσουμε και το τι γίνεται. Κύριε Μιχελογιαννάκη, πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί γνωρίζω ότι είναι και πολύ πιεσμένος ο χρόνος σας, πιστεύετε ότι είναι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ρευστή, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μάλλον ρευστή, πολλά ακούγονται? Κοιτάξτε. Για το αν θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω ως εξής. Όσον αφορά τη μορφή. Όσον αφορά τη δυστυχία. Σε ενδεχόμενη πρόταση μορφής εννοείται. Ναι, και όσον αφορά και τις πρέσπες, σε 151 τους έχουμε. Τους έχετε πώς? Ναι. Κοιτάξτε, ήδη με το δημόσιο, στο δημόσιο διάλογο έχουν εκφραστεί. Δηλαδή, είμαστε 145, ο κύριος Παπαχριστόπουλος το έχει πει, έτσι. Κυρία Κοντουρά το έχει πει και ο κύριος Δουράρης. Πάμε αμέσως σε 148. Ο κύριος Θεοχάρης έχει κάνει δηλώσεις. Ο Σπύρος Αδανέλης γνωρίζεται, έχει κάνει και αυτό δηλώσεις όσο αφορά. Έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του στο ποτάμι. Η κυρία Παπακώστα ευχαριστώ όσο έχει πει στο δημοσίο διάλογο. Δηλαδή αν δει κανείς τις δηλώσεις τους, να ήδη θα συμπαίξει. Που είναι και άλλοι και από το Ένωση Κεντρών άλλα άτομα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές θα φτάσουν τον Οκτώβριο του 19 με άνετη πλειοψηφία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Είναι να γνωρίζουμε αν τυχόν σταματήσει αυτή η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, τους λόγους που σταμάτησε. Τώρα δεν τους γνωρίζετε αν σταματήσει. Θα ήθελα να ξέρω τι υπόθηκε μεταξύ Κοντζιά και Καμένου. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τους ίδιους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην γνωρίζουν τι γίνεται μέσα στο Έχει Μέγαρο Μαξίμου. Απόλυτο δίκιο. Έτσι, γιατί είσαστε οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι βουλευτές της κυβέρνησης. Αυτό ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μιχελογιαννάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά.